Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως θα έχετε δει και από τα πάρα πολλά τρέιλερ που έχουμε παίξει και από τα crawl στα προηγούμενα προγράμματα και στις προηγούμενες εκπομπές, σας προανήγγειλα μία νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ επίκαιρη συνέντευξη με έναν εκ των υποψηφίων για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σε 2-24 ώρα και σε λιγότερο από 2 μέρες. Κυριακή το πρωί, νομίζω, οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω απέναντί μου ζωντανά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή δύναμη. Σας βλέπω λίγο κουρασμένο, ή μου φαίνεται. Άμα σας πω τι έχω κάνει σήμερα. Έχετε είναι κάνει. Είναι θάμα του στέκομαι εδώ όρθιος. Φοβερή κούρσα. Αλλά τι να κάνετε, έτσι πρέπει να. Είστε και νέος ακόμα. Άμα δεν τρέξει ο νέος, ποιος θα τρέξει εγώ. Έχω μάθει να εργάζομαι και έτσι δεν με πειράζει αυτό. Έχετε μάθει να εργάζεστε. Είναι αλήθεια αυτό. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, έχω να σας κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω αν θα την αποδεχθείτε. Εγώ θα σας πω τη σκέψη μου. Εάν την αποδεχθείτε, θα είναι καλό και για το δημοκρατικό διάλογο και για να ακουστεί και ο τηλεθεατής, ο πολίτης. Προτείνω κάποια στιγμή να ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές στο κοινό και να βγαίνουν όποιος θέλει, όποιος τηλεθεατής, τηλεθεάτρια θέλει, ζωντανά και να σας υποβάλει ερωτήματα. Δεν έχω ιδιαίτερα αντίστοιχο, θα το κάνω. Πολύ ωραία. Αλλά υπό έναν όρο. Παρακαλώ. Ότι αν αρχίσει κάποιος να παραφέρεται και να μιλάει άσχημα, θα το παραφέρεται, θα κόβεται η. Εγώ έχω πολύ όρεξη να κάνω δημοκρατικό και κόσμιο διάλογο με τους πολίτες. Δεν έχω καμία ιδέα να τσακωθώ. Μα δεν υπάρχει. Δεν επιτρέπω καταρχήν εγώ να παρεκτροπές. Σας λέω ποια είναι η ευαισθησία μου. Ναι. Εμένα μου αρέσει η πολιτική νευρωστή στο λαό. Γι' αυτό και απαντάω στα social media πάρα πολύ και στο Twitter και στο Facebook και παντού. Ωραία. Σε όλες μου τις ομιλίες δίνω λόγο στον κόσμο και μου κάνουν ερωτήσεις και πάντα η ομιλία μου έχει πιο πολύ ώρα στο διάλογο παρά στη δική μου ομιλία. Εσύ στο διάλογο εξάλλου δεν έχω κατά βάση την αντίρρηση, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω καμία διάθεση να τσακωθώ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέλω, τέτοια διάθεση. Ούτε θέλω να πέσω θύμα κάποιες προβοκάτσεις, γιατί είναι αισθημένος κάποιος και να με βρίζει εμένα και κάθε μόνο τον κοιτάω. Θέλω να σας παρακαλέσω λοιπόν. Μα δεν υπάρχει το κάνετε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εσείς θα αναλάβετε να προστατεύσετε. Δεν υπάρχει βεβαίως, θα σας προστατεύσω εγώ αν υπάρξει τέτοιο θέμα και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές να θέλουν να βγουν πέρα από τις ερωτήσεις που ήδη έχουμε να βρούμε γραμμές. Αλλά λέω προς το δικό λοιπόν, τις γραμμές τις βλέπετε φίλες και φίλοι. Τις βλέπετε, το τηλέφωνο είναι το 210-3489-008. Από τώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε για να βγείτε κάποια στιγμή στον αέρα, εάν το επιθυμείτε, για να κάνουμε τις ερωτήσεις μας στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να το ρωτήσουμε απόψε. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θέλω να ξεκινήσουμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Για το πρωτοσέλιδο που θα βρείτε, φίλες και φίλοι, Σάββατο, σήμερα Σάββατο λοιπόν, στα περίπτερα. Κύριε Καλοκαιρινέ, να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλες οι συμφωνίες πρέπει να αναθεωρηθούν αμέσως. Στάζουν αίματα, μνημόνια και ελιτότητα που έφεραν την καταστροφή στη χώρα και 7.000 αυτοκτονίες. Μας πήραν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα σπίτια και την πατρίδα μας. Για να σώσουμε την Ευρώπη, θα πάνε τζάμπα όλες οι θυσίες μας εάν δεν κουρευτεί το χρέος που έπρεπε να έχει γίνει από το 2010. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τάιζαν και αμερικανικές ΜΚΟ. Μας περίσευαν τα λεφτά και ο Γιωργάκης με το Ρόντο βοηθούσαν αμερικάνικες οργανώσεις δαπάνες μας. Στα όρια του το ασφαλιστικό, στο κόκκινο οι προϋπολογισμοί του ΙΚΑ, του ΟΑΕ και του ΟΓΑ, ξεπερνάει τα 3 δις το έλλειμμα των τριών ταμείων. Τα είπαν Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες και φωτογραφία του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα Καγκελάριο. Το θέμα της Frontex των κέντρων φιλοξενίας στην Ελλάδα, αλλά και η επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο, απασχόλησαν την κατηδία συνάντηση που είχαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ λίγο πριν από την έναρξη Συνόδου Κορυφής. Και το άρθρο του κυρίου Γιώργου Κουρή, Παπανδρέου Σαμαράς Βενιζέλος είναι εγκληματίες. Πρέπει να δικαστούν και να πάνε μέσα όσοι πολιτικοί πουλήθηκαν στους ξένους και μας έλεγαν ότι το χρέος της χώρας με τα θαλασσοδάνεια που είχαν πάρει και τα είχαν φάει ήταν βιώσιμο και άφησαν τους ξένους να μας ξεπατώσουν στους φόρους και να υποδηλώσουν τη χώρα μας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που θα βρείτε φίλες και φίλοι στα περίπτερα το πρωί. Κύριε Γεωργιάδη, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Για το 2010 ουσιαστικά ζητάνε συγγνώμη. Έπρεπε από τότε να είχαν κόψει να γίνει το κούρεμα του χρέους. Δεν έγινε αυτό. Παρά τα αυτά δεν κάνουν τίποτα. Ζητάνε συνεχώς νέα μέτρα. Ο λαός δεν αντέχει. Εγώ θέλω να σας πω, επειδή εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε βγει, κατά τη γνώμη μου, επειδή έχετε έτσι ένα θάρρος στο δημόσιο λόγο, και είχατε πει ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια έπρεπε να έχουν εφευρεθεί. Αυτό το έχετε μετανιώσει, έχετε αλλάξει καθόλου προσανατολισμό πάνω σε αυτό το θέμα και τι λέτε και με την έκθεση που βγήκε τώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ότι δεν έχω μετανιώσει. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει τα μνημόνια. Ναι. Ο Καμένο ψηφίζει τα μνημόνια. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι. Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα τρει καλά, είπε στο Sky, αν δεν πήγε το μνημόνιο, δεν θα το έχουμε εφεύρει. Ναι. Αυτοί έρχονται στι δικέ μου θέσει, εγώ να το μετανιώσω. Ναι. Πραγματικότητα δεν αλλάζει. Τώρα, 7.000 αυτοκτονίε δεν έχουν υπάρξει στην Ελλάδα. Ω πρώην Υπουργό Υγεία το έχω εξηγήσει χιλιάδε φορέ. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια. Mm-hmm. Το κομμάτι των αυτοκτονιών ήταν άλλη μια σπέκουλα χιδαία τη αντιμνημονιακή περίοδου. Απόδειξη 10 μήνες. Λέτε ότι δεν υπήρξαν αυτοκτονίες τα χρόνια της κρίσης, Ελλάδα, δηλαδή. Η Ελλάδα, από την οικονομική κρίση δεν υπήρξαν αυτοκτονίες. Δεν μπορώ καθόλου να με διακόπτετε. Αν θέλετε να ολοκληρώνω επιχείρημα και με μετά. Όχι, δεν σας διακόπτω. Θα κάνουμε διάλογο ζωντανό. Όχι, δεν θα έχουμε δηλαδή λόγο. Δεν ήρθατε εδώ για λόγο, ήρθατε για συνέντευξη. Εδώ ποιοι έρχονται, θα σας πω κάτι. Ξέρω ότι είστε κουρασμένος. Τιμώ την παρουσία σας, αλλά εδώ η συνέντευξη γίνεται με τους κανόνες, τους καθορίζει ο δημοσιογράφος, ξέρετε. Σε άλλο στούντιο μπορεί να είναι διαφορετικά, να σας αγκαλιάζουν καλύτερα. Εδώ, παραμένω σιωπηλός. Εδώ σας εκτιμούμε, αλλά η συνέντευξη θα είναι. Εγώ πρέπει οι συνεντεύξεις να είναι δυνατές και να υποβάλλονται όλες οι ερωτήσεις. Όσο σκληρές και αν είναι, όσο και. Δεν έχω καμία αντίθεση με καμία σκληρή ερώτηση. Απλώς όταν θα μου κάνετε την ερώτηση, να με αφήνετε να απαντάω. Έχετε πολύ χρόνο για να απαντήσετε. Ωραία. Θα είστε έχω εδώ μέχρι τις 2 το πρωί. Έχετε το λόγο, ναι. Έχω ανεβάσει στο Twitter μου τον πίνακα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μετά και από προηγούμενη μας εκπομπή. Αν θυμάμαι καλά, πρώτων εκλογών της 25 Ιανουαρίου. Ναι. Είχαμε κάνει πάλι την ίδια διαφωνία. Η Ελλάδα παραμένει η τελευταία χώρα σε αριθμό αυτοκτονιών αναλόγως του πληθυσμού της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Ανέβηκαν οι αυτοκτονίες 40% ένα χρόνο το 2011. Αυτό το 40% ήταν περίπου αύξηση 200 άτομα, αν θυμάμαι καλά, 180 άτομα. Γιατί η Ελλάδα είχε τα μέσα όλο τον χρόνο περίπου 400 αυτοκτονίες. Ναι. Εκείνη τη χρονιά είχε ανέβει περίπου 580 και το 2012 και 2013 επανήλθε στον κανονικό του ρυθμό. Για το 2014 τα στοιχεία δεν τα έχω δει, δεν είχαν βγει μέχρι αυτόν τον πίνακα που έχω δημοσιεύσει. Και για το 2015 δεν έχω ακούσει επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, νομίζω ότι σταμάτησε να αυτοκτονεί. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ περί αυτοκτονιών. Ναι. Το 7.000. Καλά, βέβαια. Άλλοι υποστηρίζουν άλλα, ότι οι αυτοκτονίες και η Contra News που γράφει εδώ για 7.000 αυτοκτονίες. Κάτι θα ξέρει, έχει κάποια στοιχεία. Η Contra News θα ήταν πολύ ευχάριστη που παρουσίασε ένα πίνακα επίσημο από κάποιον επίσημο φορέα που να μιλάει για 7.000 αυτοκτονίες. Ναι. Ξαναλέω. Εγώ έχω ποστάρει τον πίνακα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Η πρώτη χώρα αυτοκτονίας στην Ευρώπη είναι η Νορβηγία. Και την Χάνα είναι η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Ναι. Προφανώς έχουν πάξει άνθρωποι να αυτοκτονήσουν και στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν ισχύει το αντίθετο. Προφανώς. Ναι. Η οικονομική κρίση έχει φέρει διάφορα δράματα. Ναι. Αλλά δεν είναι ο αριθμός αυτός που λέτε και που γράφετε στην εφημερίδα. Ναι. Δεύτερον, για να το μαζεύουμε λίγο. Ναι, φυσικά ναι. Και το κούρεμα του χρέους μπορεί να το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για να το λέει διαρκώς. Αλλά το κούρεμα του χρέους δεν εξαρτάται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μα δεν θα μπαίνει στο πρόγραμμα όμως. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα έμπαινε στο πρόγραμμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επανέρχομαι, εκ του καταστατικού του, δεν μπορεί να κουρέψει τα λεφτά που δίνει στις χώρες, γιατί είναι κρατικά χρήματα. Ναι. Από την άλλη, όμως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον μηχανισμό αρχικά τον πρόχειρο, τον έκτακτο, δηλαδή τον EFSF, και συνέχεια από το μόνιμο τον ESM, πάλι δεν μπορεί να κουρέψει εύκολα το χρέος, γιατί πάλι και αυτά είναι κρατικά χρήματα. Ναι. Γενικά, το κούρεμα του χρέους, όταν σε δανείζουν κράτη και σε δανείζουν με πολύ χαμηλό επιτόκιο, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Τώρα. Υπήρχε η θεωρία ότι μπορούσαμε το 2010 να εκβιάσουμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτή η θεωρία περί εκβιασμού δοκιμάστηκε με τον κύριο Βαρουφάκη, τον Γιάννη Μένανή, επί 10 μήνες και μας οδήγησε στον κρεμό. Καλώς κακώς, να εκβιάσει η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων την Ευρώπη, όλοι δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν έχουμε την αναγκαία γεωπολιτική. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια μέχρι σήμερα, πιστεύετε ότι έχει βοηθηθεί από τα μνημόνια η ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση η ελληνική κοινωνία? Έχει βοηθηθεί από τα μνημόνια? Τα μνημόνια μπήκαμε αφού χρεοκοπήσαμε. Πρώτα χρεοκοπήσαμε και μετά μπήκαμε στα μνημόνια. Πώς χρεοκοπήσαμε? Όταν στις 6 Μαΐου του 10 επί Γιώργου Παπανδρέου δεν είχαμε πια πρόσβαση στις αγορές. Άρα ή θα παίρναμε λεφτά από κάποιους άλλους, τα πήραμε. Δηλαδή ο Παπανδρέου μας χρεοκόπησε. Είπα αυτό. Ναι. Ο Ανδρέας και αυτός στις ευθύνες του, όπως όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τότε. Λέω όμως ότι το ιστορικό γεγονός είναι ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε στις 6 Μαΐου του 10. Ναι. Όταν δηλαδή πλέον δεν μπορούσε η χώρα μας να δανειστεί από τις αγορές. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα είχε δύο δρόμους η ζωή. Ή θα παίρναμε λεφτά από την Τρόικα, γιατί κανένας άλλος δεν ενδιαφέρονταν να μας δώσει. Mm-hmm. Τότε υπήρχαν διάφορες θεωρίες ότι θέλουν να μας δώσουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Αμερικάνοι. Όπως απεδείχθηκε στη συνέχεια με το ΣΥΡΙΖΑ, παντού πήγαν λεφτά, δεν φέρανε. Mm-hmm. Οι μόνοι που ενδιαφέρονταν να μας δώσουν ήταν οι Ευρωπαίοι, όχι με την καλή του την καρδιά φυσικά, αλλά για να διατηρήσουν την ευστάθεια της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, τα μόνα λεφτά που βρήκαμε ήταν της Τρόικας. Αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα λεφτά της Τρόικας, η Ελλάδα είχε ήδη καταστραφεί. Διότι τότε είχε ένα τεράστιο έλλειμμα, οι τράπεζες θα κλείνανε το ίδιο δευτερόλεπτο. Ναι. Λεφτά θα τελειώνανε γρήγορα μέσα στο διάστημα 10-20 ημερών και όπως είπε ο Τσίπρας το καλοκαίρι στη Βουλή,
στη γνωστή διαπραγμάτευση των 17 ώρων, αν δεν υπέγραφε η Τσίπρας το καλοκαίρι, τι είπε, δεν θα είχαμε φάρμακα, καύσιμα, τρόφιμα κτλ. Το ίδιο συνέβαινε στο πολλαπλάσιο το 10, όπου το έλλειμμά μας ήταν πολύ μεγαλύτερο. Τόσο απλά. Ήταν μονόδρομος, πιστεύετε, η επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου που μπήκαμε στα. Ήταν μονόδρομος, λέτε. Διότι. Θα μπορούσε φυσικά να δεν ήταν ο Γιώργος. Υποστηρίζουν πολύ την άποψη ότι θα μπορούσε να γίνει μια αναδιάρθρωση του χρέους, όπως έλεγε τότε ο Στροσκάν. Έτσι το έχει πει δημόσια. Ο Στροσκάν το έλεγε, αλλά. Το διεθνές νομιμότητα. Το είχε πει και στο Γιώργο Παπανδρέου τότε. Επανέρχομαι. Ναι. Και δεν το δέχτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ξαναλέω. Ο Στροσκάν το έλεγε ως διεθνές νομιμοτικό ταμείο. Τα λεφτά πρέπει να διαρθρωθούν όμως ήταν ευρωπαϊκά λεφτά. Σημασία δεν είχε τι έλεγε ο Στροσκάν, σημασία είχε τι έλεγε ο Σόιμπλε. Αυτού τα λεφτά έλεγαν να κουρέψουν. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Προφανώς ο κ. Παναδρέου δεν έκανε καθόλου καλή διαπραγμάτευση στην αρχή. Να είμαι καθαρός αυτό. Θεωρώ ότι έκανε βασικά μηδενική διαπραγμάτευση. Προφανώς, αν είχαμε ένα πιο άξιο. Έλεγε και προεκλογικά. Μας έλεγε, στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν λεφτά. Άρα δηλαδή έλεγε ψέματα. Ναι, αλλά προφανώς. Εκτός αν δεν είχε εικόνα καθόλου. Προφανώς και ο ελληνικός λαό, με συγχωρείτε, όταν άξιο δύο υποψήφιους πρωθυπουργούς, τον τότε νυν πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, που του έλεγε δεν έχουμε φράγκο. Και τον τότε υποψήφιο πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου που του λέγε λεφτά υπάρχουν, θα έπρεπε να υποψιαστεί και ο σοφός ελληνικός λαός ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Και το έκανε το 9, το ξανά έκανε το 15, δεύτερη φορά. Αρχίζει η σοφία του ελληνικού λαού να τύπου αμφισβήτηση. Έρχομαι όμως στην ουσία. Ο Γιώργο Παπανδρέου δυστυχώς δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση. Μηδέν. Αν ήταν π.χ. ο Σαμαράς, όπως απαιτήθηκε στη συνέχεια στη θέση του Γιώργου Παπανδρέου, προφανώς θα είχε πετύχει πολύ καλύτερο μνημόνιο. Θα είχε πετύχει από την αρχή πολύ καλύτερη επιτόκια. Αλλά τώρα κάντε υποθέσεις, ας πούμε, εικασίες κτλ. Όχι, δεν είναι υπόθεση αυτό, γιατί όταν το πήρε ο Σαμαράς πάνω το μνημόνιο του Παπανδρέου, το άλλαξε ουσιοδός επί το βελτίο. Το βελτίο. Άρα λοιπόν. Το βελτίο. Σε τι πράγμα το βελτίωσε. Μετά πολύ ευχαρίστω. Ναι, να μας εξηγήσετε. Το μέσο επιτόκιο του Παπανδρέου ήταν 4,5%. Το μέσο επιτόκιο του Σαμαρά ήταν περίπου 2%. Επίσης, το μέσο, ο χρόνος αποπληρωμής του Παπανδρέου ήταν τα 3 χρόνια. Του Σαμαρά έφτασε τα 30 χρόνια. Ο Σαμαρά πέτυχε 20 χρόνια περίοδο χάριτος. Άρα λοιπόν όλα αυτές ήταν βασικές διαφορές, ουσιώδεις διαφορές του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Επίσης το κυριότερο. Στο μνημόνιο του Παπανδρέου δεν υπήρχε πρόβλεψη να κρατάει η Ελλάδα για το δικό της προϋπολογισμό μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Επί Σαμαρά το 30% του πρωτογενούς πλεονάσματος μπορούσε να το διαθέσει κάθε κυβέρνηση και μπορεί να το διαθέσει όπως εκείνη νομίζει για κοινωνική πολιτική. Ναι. Όλες αυτές είναι ουσιώδεις, βασικές διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, που πέτυχε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Η διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, πόσους φόρους βάλαν στην Ελλάδα και πόσο χαμηλώσαν τις συντάξεις στον ελληνικό λαό. Τώρα, η διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά του Ευάγγελο Βενιζέλο δεν βάλαν νέους φόρους. Οι φόροι είχαν μπει από την προηγούμενη κυβέρνηση του Παπαδήμου και του διατηρήσανε. Θέλετε να το πω, του διατηρήσανε του φόρους. Διατηρήσανε ορισμένου από αυτού. Και βάλαν και περισσότερου. Και βάλαν και άλλου φόρου. Πάμε τη σειρά να τα εξηγήσουμε. Οι συντάξεις, τι κάνανε οι συντάξεις. Πρώτα μιλάω για του φόρου. Αρθώ μετά για τι παρακαλώ. Λοιπόν, ο Σαμαράς κατέβασε τον φόρο στην εστίαση από το 23 στο 13. Ναι. Είναι αυτό που ξανανέβασε ο Τσίπρας από το 14 στο 23. Μάλιστα. Πήρε από τον Γιώργο Παπανδρέου την εισφορά αλληλεγγύης 100, την πήγε μείον 30. Πήγε το φόρο σε κάψιμο 100, την πήγε μείον 30. Ναι. Πήρε το χαράτσι που είχε βάλει ο Βενιζέλος το 11 μαζί με το ΦΑΠ και το πήγε μείον 15%. Και μετά μας έφερε τον ένφια καπέλο, σομπρέρο, μεγάλο. Ο ένφια, πολύ μεγάλο σομπρέρο. Δεν το καταλάβατε, μάλλον σας διέφυγε αυτό που εξήγησα. Ναι, ο ένφια όλα τα καταλαβαίνω. Μείον 15% από όταν το χαράτσι και το ΦΑΠ. Μάλιστα. Ο ένφια στην πραγματικότητα ήταν λιγότερο φόρο από ό,τι πληρώναμε πριν στο ακίνητο. Η ένσταση που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι το χαράτσι ήταν έκτακτο φόρο και άθελα να καταργηθεί. Και τότε εμεί λέγαμε ότι είναι μείον 15, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντούσε, εγώ θα τον καταργήσω. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε αν τον κατήργησε. Στην πραγματικότητα. Εγώ μιλάω τώρα για τη διακυβέρνηση τη δική σας. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση και εσείς να κυβερνήσετε τον κύριο Σκουρίς και όπως θέλετε να μην μπαίνουν ο ένφια. Εμείς καμία δεν περίπτωση. Δεν είμαστε πολιτικοί εμείς. Είναι να το μιλάτε και ξυπνάδες. Αν δεν είναι πολιτικοί. Όχι, δεν είναι πολιτικοί. Λέτε ξυπνάδες. Γιατί δεν είναι ξυπνάδες. Καταρχάς δημοκρατία έχουμε τα λέμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, ωραία. Εκτός αν θέλετε να σας λέω ότι σας αρέσει. Αν θέλετε να σας λέω ότι σας αρέσει, δεν θα σας κάνω τη χάρη. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν κατέβασε μία σειρά φόρων που βρήκε. Κυριότερο από όλου, κατέβασε το φόρο σε επιχειρήσεις από το 35 στο 25. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρου. Μπορείτε να δώσετε λοιπόν, εφόσον τα έκανε όλα τόσο καλά ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Γιατί τον καταψήφισε ο ελληνικός λαός στη συνέχεια. Ο διότι έναν καλό πολιτικό, ο οποίος δουλεύει υπέρ του πολίτη και υπέρ της κοινωνίας και υπέρ των ανέργων και υπέρ των φτωχών, οι πολίτες λογικά τον αγαπάνε, τον συμπαθούν και τον ψηφίζουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι νομίζετε εσείς. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τη συνθήκη των Σευρών της Ελλάδος των δύο υπήρων. Αφήστε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Δεν θέλω να πάμε στο 1000. Αν διακόπτει το κάθετρο. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Αν με διακόπτει το κάθετρο. Αν πάμε τώρα στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. Δεν μας πούν τηλεθεατές. Ναι, αλλά είμαστε το 2015. Ξαναλέω. Το επιχείρημα ότι κάθε φορά ο λαός υπερψηφίζει ένα επιτυχημένο πρωθυπουργό είναι και ψευδές και λανθασμένο. Πλήστες όσες φορές στην ιστορία ο λαός, ο δικό μας αλλά και άλλοι λαοί, έχουν καταψηφίσει επιτυχημένους πρωθυπουργούς. Δίνω δύο παραδείγματα από τον 20ο αιώνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα.
αφού υπέγραψε τον Αύγουστο του 20 την συνθήκη των Σευρών και δημιούργησε την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, μετά από τρεις μήνες ακριβώς, όχι μόνο έχασε τις εκλογές, αλλά δεν βγήκε καν βουλευτής. Στην Μεγάλη Βρετανία, όταν έλυσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πρωθυπουργός της νίκης, ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, έχασε τις εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Άρα ένα κάπως καλό πρωθυπουργό. Άρα, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας μιλάει ότι ο κύριος Σαμαράς, έτσι αυτό το συμπέρασμα συνάγω, ότι ήταν ένας υπέροχος πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός. Πετυχημένος καλός πρωθυπουργός. Φυσικά πετυχημένος πρωθυπουργός ήταν. Μάλιστα. Παρέδωσε την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εκείνη που την παρέλαβε. Όταν την παρέλαβε, θα ξέρετε πόση ήταν η ανεργία όταν παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς. Βεβαίως, 25,1. Μάλιστα. Είναι ένα καλό ποσοστό κατά τη γνώμη σας. Την παρέλαβε στο 25%. Δηλαδή, ο ένας στους 25% είναι ο ένας στους 4 χωρίς δουλειά. Την παρέλαβε στο 25,8. Ωραία. Σας λέω, λοιπόν, κατέβασε. Την παρέλαβε λοιπόν από τον κακό πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στο 25,8 και εγώ δέχομαι αυτό που λέτε, την παρέδωσε στο 25%. Παρέδωσε δηλαδή την Ελλάδα με έναν στους 4 χωρίς δουλειά. Όχι. Είναι καλό πράγμα αυτό. Όχι. Να το εξηγήσω. Εξηγήστε το. Όταν παρέλαβε ο Σαμαράς την εξουσία τον Ιούνιο του 2012, ο κύριος Σάββας Ρομπόλης, ο τωρινός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, ναι, ως Ινστιτούτο Εργασίας για ΣΕ, είχε κυκλοφορήσει μόλις τότε, τον Ιούλιο του 2012. Πάλι την έχω προστάρει, δεν ξέρω, δεν προστάρω. Συνεχίστε, ναι. Είχε προστάρει τη μελέτη, είχε ανακοινώσει το προστάρι, λέω εγώ, την μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας για ΣΕ που έλεγε ότι με τους ρυθμούς που κινείται η ελληνική οικονομία, το Δεκέμβριο του 2014 η ανεργία θα είναι 35%. Το Δεκέμβριο του 2014, όταν παρέδωσε την εξουσία ο Σαμαράς στον Τσίπρα, ήταν 25,1. Άρα, αν δεν είχε πάρει την εξουσία ο Σαμαράς και συνεχιζόταν η κατάσταση ανεργίας όπως πήγαινε, θα είχαν χάσει τη δουλειά τους πάνω από 700.000 Έλληνες. Το ερώτημα λοιπόν λόγω θα το του Σαμαρά, αντί να χάσουν τη δουλειά τους 700.000 Έλληνες, βρήκαν και δουλειά 80.000. Εγώ θέλω να ξέρω, αν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δεν κατάγεται από πολιτικό τζάκι, που είναι ένας άνθρωπος μέσα από την κοινωνία των πολλών. Εργατικός άνθρωπος, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Εάν αισθάνεται πολιτικά υπερήφανος που η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε στον επόμενο, ο οποίος θα κριθεί, ο επόμενος, το επαναλαμβάνω, και θα κριθεί όπως πρέπει, εάν αισθάνεστε πολιτικά υπερήφανος, παραδώσατε τη διακυβέρνηση με 25% ανεργία. Και με 3 εκατομμύρια, φτωχούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ξαναλέω. Ναι. Παραλάβαμε 25,8 ανεργία. Μάλιστα. Παραδώσαμε 25,1. Άρα κάναμε ένα βήμα μπρος. Τι να κάνουμε. Θαύματα στη ζωή δεν γίνονται. Με τη φτώχεια, με το αόριο της φτώχειας. Η φτώχεια βεβαίως και μειώθηκε επί Αντώνη Σαμαρά. Η μεγαλύτερη παρέμβαση για τη μείωση της φτώχειας, δύο παρεμβάσεις θα σας πω. Η πρώτα 500 εκατομμύρια που δώσαμε από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 στους φτωχούς για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια. Και το δεύτερο, και εγώ ως Υπουργός Υγείας έδωσα πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους ανασφάλιστους Έλληνες. Ήταν δύο βασικές δράσεις, βασικές πολιτικές για τους φτωχούς και τους αδυνάμους αυτής της κοινωνίας. Μάλιστα. Πάντως τα προβλήματα συνεχίζονται και τώρα. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Ότι υπάρχουν, όχι τώρα, υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα έρθουμε και στη σημερινή. Ο λαός ήθελε ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Πάντως ο ελληνικός λαός έστειλε εκεί που έστειλε την κυβέρνησή σας, τον τότε πρωθυπουργό κτλ. Και τώρα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Πήρατε ένα βαθμό κάτω από τη βάση. Οι σημερινές δημοσκοπήσεις σας πείθουν ότι ακόμα και ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος. Στις σημερινές δημοσκοπήσεις να δείξουμε, μια και την έχει δει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο φίλος μας, να δούμε την κάρτα, την πρόθεση ψήφου. Εγώ αναρωτιέμαι, εσείς προσωπικά κάποιο είδους έτσι αυτοκριτική τύψη. Για ποιο πράγμα? Θα έχει ενδιαφέρον να παίξετε, αντί να βγάλετε τους τυραμμούς τηλεθεατών, να παίξετε ότι λέγαμε εδώ οι δυο μας πρώτων εκλογών του Ιανουαρίου. Εγώ, όπως βλέπετε, σας καλώ. Εσείς εδώ ισχυριζόσασταν. Σας καλώ. Σας δίνω άπλετο χρόνο. Όχι. Για να εσείς λέτε τις απόψεις σας. Και ότι θα μας κουρέψει το χρέος να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εσείς ισχυριζόσασταν. Αυτό το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υπογράψει μνημόνιο. Αυτό το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λέγατε. Μα δεν το έλεγα εγώ. Εσείς ισχυριζόσασταν, θα πάμε στον παράδεισο. Δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να παίξετε την εκπομπή να την κάνετε. Δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε 10 λεπτά από 2 ώρες να παίξουμε τι λέγαμε εδώ προεκλογικά. Δείξτε μας την πρόταση. Τι έλεγα εγώ και τι λέγατε εσείς. Να έχετε και λίγες τύψεις, κύριε Λιάτσε, δεν είναι έτσι? Να έχετε και λίγες τύψεις. Να δούμε λίγο την κάρτα με την πρόθεση ψήφου, κύριε Καλοκαιρινέ, τη προράτα. Λοιπόν, εδώ πράγματι είναι η Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι μια εφημερίδα η οποία συμπαθεί, θα το έλεγα έτσι, το ΣΥΡΙΖΑ, και δείχνει αυτή τη δημοσκόπηση. Πρέπει να επισημάνω, φίλες και φίλοι, ότι η Προράτα είναι μια εταιρεία η οποία διασώθηκε από το διασυρμό που έπαθαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων στις τελευταίες εκλογές. Έτσι, κύριε Γεωργιάδη. Είναι, άρα, λοιπόν, έκανε την πιο επιτυχημένη πρόβληψη από όλες. Έτσι ακριβώς, έκανε την πιο επιτυχημένη πρόβληψη από όλες. Εδώ μας δίνει, λοιπόν, αν γινόταν σήμερα εκλογές, το ΣΥΡΙΖΑ στο 20 και τη Νέα Δημοκρατία στο 19. Τη Χρυσή Αυγή στο 6,5, το Ποτάμι στο 2,5, το ΚΚΕ στο 6, τους Ανεξάρτητους Έλληνες στο 2, το ΠΑΣΟΚ στο 4,
ΛΑΕ, Λαϊκή Ενότητα στο 2,5, Ένωση Κεντρών 3, Λυπή 3,5, πάρα πολύ μεγάλο το δεν απαντώ, δεν ξέρω κτλ. Αναποφάσιστη 31%. Σχολιάστε την κάρτα, αν θέλετε. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια παρατεταμένη εσωτερική εκλογική διαδικασία, σε πρακτικά χωρίς αρχηγό. Ναι. Από το 28% που πήρε τις εκλογές στο 19%. Έχει χάσει δηλαδή 9 μονάδες. Λογικό για ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται εν μέσω εσωτερική διαδικασία και δεν έχει αρχηγό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 36 μονάδες που πήρε τις εκλογές είναι στο 20%. Έχει χάσει δηλαδή 16 μονάδες. Ακριβώς το διπλάσιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα, μόλις η Νέα Δημοκρατία με το καλό εκλέξει τον αρχηγό της, ναι, την Κυριακή στις 10 Ιανουαρίου και αν συλλογηθεί, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο. Θα είναι πολύ μπροστά και στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε ότι θα περάσει μπροστά στους επόμενους μήνες. Θα έρθουμε στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί που θέλω να εστιάσουμε λίγο τώρα, εσείς δημιουργήσατε ένα μείζον. Τον κύριο Φλαμπουράρη θα με ρωτήσετε που θα πούνε το θέμα της ημέρας. Είναι το θέμα της ημέρας ο κύριος Φλαμπουράρης. Πιστεύετε ότι θα σας ρωτήσω. Παίξτε το βίντεο με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πιστεύετε ότι έχετε έρθει σε αντιδημοκρατικό κανάλι? Πιστεύετε ότι έχετε σε κανένα μεγάλο κανάλι στο οποίο σας βλέπω, πρώτο τραπέζι πίστα στα μεγάλα κανάλια, στα συστημικά, εδώ πέρα, σε αυτό το κανάλι που στέλνετε και τις εκπομπές σας και κάνετε εκπομπές, επικρατεί δημοκρατία. Τώρα μπορεί μερικές απόψεις μας να μην σας είναι αρεστές, διότι δεν συμφωνούμε με εσάς. Διότι εγώ θεωρώ ότι η διακυβέρνηση στην οποία ήσασταν πρωτοκλασσάτος τέλεχος και πρωτοκλασσάτος υπουργός, αποτύχατε παταγωδός. Αυτή είναι η άποψή μου. Διότι δεν μπορείτε να αισθάνεστε περηφάνεια, αγαπητέ κύριο Γεωργιάδη, με 3 εκατομμύρια φτωχούς και 1,5 εκατομμύριο ανέργους στην ελληνική κοινωνία. Και τους νέους Έλληνες στην ξενιτιά. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν και να κρατήσουν ζωντανά τα όνειρά τους. Στοπ τώρα. Δεν έχετε στοπ τώρα. Μην μου λέτε στοπ. Εγώ δεν σας λέω ποτέ στοπ. Εγώ δεν σας λέω ποτέ στοπ. Δεν έχετε εσείς περισσότερη ευαισθησία από μένα, ούτε για τους ανέους ούτε για τους φτωχούς. Εγώ έδωσα στους φτωχούς ασφαλιστική κάλυψη. Δεν δώσετε εσείς. Εγώ δεν ήμουν υπουργός. Αν ήμουν υπουργός, να με κρίνατε. Αν γινόμουν ποτέ υπουργός, τότε θα με κρίνατε. Μαθήματα ευαισθησίας δεν μπορείτε να με κρίνετε για τη δημοσιογραφική μου εργασία. Άρα θα μου λέτε ως εξής. Όσο ευαίσθητος εσείς για τους ανέργους, το ίδιο είμαι και εγώ. Δεν είσαι παραπάνω από μένα. Και το δικό μου το παιδί μπορεί να φύγει να βρει δουλειά έξω. Δεν είσαι περισσότερο από μένα. Συνεχίστε. Πάμε να συζητήσουμε τώρα πώς θα γυρίσουν τα παιδιά μας που φύγαν έξω και πώς θα φύγουν και τα υπόλοιπα. Ισχυρίζομαι λοιπόν για να γυρίσουν τα παιδιά μας που φύγαν έξω και να βρουν δουλειά εδώ και να μην φύγουν και τα υπόλοιπα, ναι, πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε δουλειές. Για να παράγουμε δουλειές πρέπει να γυρίσει η οικονομία μας από την ύφεση στην ανάπτυξη. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ που βγάλατε με τα μανίας. Εμείς βγάλαμε τι προσωπικά. Το κόντρα. Και όχι, εσείς προσωπικά, για το Λιάτσο μιλάω τώρα. Εγώ έβγαλα το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω τόση δύναμη εγώ να βγάλω το δεν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα ότι μόνο από εσάς βγήκε, αλλά και εσείς βάλατε το δικό σας λιθαράκι. Δηλαδή δεν θέλατε να κάνουμε κριτική στο Σαμαρά και στο Βενιζέλο και σε εσάς. Ναι, να σας χαϊδεύουμε θέλατε. Εμείς δεν είμαστε διαπλοκοί. Δεν είμαστε διαπλοκοί. Δεν έχουμε ανάγκη καμία κυβέρνηση, κύριε. Δεν έχουμε ανάγκη καμία κυβέρνηση. Ούτε το Τσίπρα έχουμε ανάγκη, ούτε το Σαμαρά. Δεν χαϊδεύουμε την εξουσία. Ακούστε μια είδηση. Παρακαλώ. Έχει αλλάξει, είναι ο Τσίπρας. Ναι. Δεν χαϊδεύω κανένα Τσίπρα. Δεν καταλάβει ακόμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Επανέρχομαι. Ναι. Και εσύ βάλατε το δικό σου λιθαράκι. Για να είσαι ένα πρωθυπουργό που έκανε το 2,7 ανάπτυξη, ναι, 2,3 ύφεση. Άρα και εξαιτία σα, χιλιάδες Έλληνες θα χάσουν τη δουλειά του, ναι, και χιλιάδες παιδιά θα φύγουν. Άρα με κάνετε υποδείξει εμένα. Γιατί συμφωνήσατε εσείς στο τρίτο μνημόνιο, εφόσον κάνετε τους μάγκες τώρα. Φυσικά και δεν κάνετε τέτοια κριτική. Πώς δεν συμφωνήσατε. Δεν ψηφίσατε. Όχι, ψηφίσαμε επί της αρχής να μείνουμε στο ευρώ, δηλώνοντας ότι. Αλλά πιστεύετε ότι αυτά που λέτε τώρα τα πιστεύει ο κόσμος. Ο κύριος Μεϊμαράκης στη Βουλή. Όποιος θέλει μπορεί να δει τη Βουλή εκείνης της ημέρας. Ναι. Εγώ προσωπικά από σχέδιο είχα πει να απέχουμε. Αν δεν έχει σημασία, μειοψήφισα. Εσείς μόνο ψήφισα. Εκείνη την ημέρα όμως ο κύριος Μεϊμαράκης, για να είμαι δίκαιος, είπε στη Βουλή: δεν ψηφίζουμε τα μέτρα. Αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ψηφίζουμε να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Και επειδή η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε σε 6 μέρες, 14 Αυγούστου το ψηφίσαμε, 20 Αυγούστου θα χρεοκοπούσε η Ελλάδα, ναι, ψηφίζουμε για να πάρετε τα λεφτά και να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και με τα μέτρα που είναι από κάτω, διαφωνούμε. Πόσο πιο καθαρά να το πει η Νέα Δημοκρατία πια, δηλαδή, έλος. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι αυτό το παραμύθι δεν περνάει στον κόσμο, να ξέρετε. Εδώ ψηφίσατε τρίτο μνημόνιο. Ψηφίσατε τρίτο μνημόνιο. Ναι, αλλά εσείς πιο πολύ κρίνετε τη Νέα Δημοκρατία που το ψήφισε από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ που το εισηγήθηκαν. Μα εσείς δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γίνεται σήμερα αυτό? Μιλάμε για εσάς. Δεν μπορώ να έχω εσάς καλεσμένο. Μα δεν μπορώ να έχω εσάς καλεσμένο και να μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εντάξει. Όταν έχω καλεσμένο από το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε τι γίνεται. Είστε λίγη ώρα εδώ πέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θα ρωτήσουμε σήμερα. Να σας πω, βγήκαν χθες στο φως της δημοσιότητας διάφορα πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Όπως για παράδειγμα, ότι υπήρξε μια στην κρίσιμη περίοδο της διαπραγμάτευσης, θα έλεγα την πιο κρίσιμη μέρα, μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Κώστα τον Καραμαλή και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχολιασμό πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το γνωρίζω, το άκουσα τον κύριο Ζόπουλο, δεν έχω άλλη. Μα βγήκε και επίσημα σήμερα ο εκπρόσωπος του Κώστα του Καραμαλή και παραδέχτηκε ότι πράγματι έγινε επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τσίπρα. Τι πιστεύετε, ότι έχουν σχέσεις αυτοί οι δύο, τα λένε, ακούγονται. Δεν δηλαδή, έχουν σχέσεις, δηλαδή. Αν έχουν κάποια σχέση. Τι μιλάνε με... συχνά, εννοείται. Αυτό εννοώ. Τι σχέση να έχουν, δεν καταλαβαίνω. Πολιτική εννοώ πάντα. Δεν πιστεύω ότι έχουν πολιτικές σχέσεις, όπως λέω. Ναι. Είναι... Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύετε το... ότι έχουν κανονικές σχέσεις. Δηλαδή... Δεν έχουν πολιτικές σχέσεις. Πολιτικές σχέσεις. Ναι. Το τηλεφώνημα που έγινε την κρίσιμη ημερομηνία όπου πεζόντουσαν για εσάς το... τους πολιτικούς τα πάντα, αν θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, εάν δεν θα βγούμε από την Ευρωζώνη, αν δεν υπογράψει ο κύριος Τσίπρας τη νέα συμφωνία κτλ. Πώς το κρίνετε τη χρονική στιγμή. Αν ο κύριος Τσίπρας σε εκείνη τη δύσκολη για αυτήν την στιγμή αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο τον Κώστα Καραμαλή, δεν το γνωρίζω. Ναι, η πλευρά του κυρίου Καραμαλή λέει ότι το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον Κώστα τον Καραμαλή και όχι από τον κύριο Τσίπρα. Αν ο κύριος Καραμαλής αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει στον Πρωθυπουργό και να του πει τη γνώμη του γιατί πρέπει να κάνει Πρωθυπουργός, καλώς το έκανε. Αν τον έπεισε να ψηφίσει και το να μείνουμε στο ευρώ, καλώς το έκανε. Ναι. Εδώ, όπως σύμφωνα... Δεν έχει συνωμοσία στοιχεία αυτό. Δεν έχει κάποια στοιχεία συνωμοσία αυτό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάκη του Χατζή, ο οποίος είχε μια δημοσιογραφική επιτυχία και πρέπει να το πω σήμερα, όχι σαν κάτι άλλο που παίζουν ρεπορτάζ συναδέλφων σε μεγάλα δελτία ειδήσεων και δεν αναφέρουν καν την πηγή, δεν αναφέραν δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο δελτίο σήμερα μεγάλου καναλιού, πήραν την πληροφορία από τον Τάκη του Χατζή και την παίξαν σαν να ήταν δικιά του αποκλειστικότητα. Ήταν απαράδεκτο και πελώριο σφάλμα. Εδώ λοιπόν λέει ο Τάκης ο Χατζής ότι πρόκειται για μια τηλεφωνική επικοινωνία για αυτή που λέμε ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τσίπρα. Μία από τις νύχτες της πολύ δύσκολης διαπραγμάτευσης με τους εταίρους στην Ευρώπη, με θεσμικό τρόπο και μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, εμπλέκεται στο τηλεφώνημα Καραμαλή Τσίπρα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Πώς είναι δημοσιολογικό γι' αυτό. Παρακαλώ, δεν λέω. Εγώ δίνω τα στοιχεία του ρεπορτάζ για όποιον δεν το ξέρει. Ο Κώστας Καραμαλής τηλεφώνησε στον κύριο Τσίπρα στις 2 τα ξημερώματα. Ο κύριος Καραμαλής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, είπε στον κύριο Τσίπρα: πρέπει να δεις το μέλλον της Ελλάδας. Δεν μπορεί ο τόπος να πέσει στα αζήτητα. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας του απάντησε: κύριε Πρόεδρε, με ανακουφίζει το τηλεφώνημά σας. Είναι μια ηθική στήριξη για μένα. Πώς το σχολιάζετε αυτό, πώς το αξιολογείτε? Εάν πράγματι δεν είναι σημαντικό αυτό, κατά τη γνώμη σας? Εάν πράγματι επαναλαμβάνω, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω το ρεπορτάζ του κυρίου Χατζή. Μάλιστα. Υπήρξε επικοινωνία του κύριου Καραμαλή με τον κύριο Τσίπρα και αυτή επηρέασε καυτελάχιστον τον κύριο Τσίπρα. Στο να πάρει σωστή απόφαση και να μην πάει τη χώρα στον κρεμό, καλώς έγινε. Καλώς έγινε. Μήπως υπάρχει περίπτωση να κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την επικοινωνία, εννοείται. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για το μέλλον, κάποια πολιτική συνεργασία. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε. Αν υπάρχει τέτοιου είδους σχέδιο, όπως διαβάζω σε εφημερίδες και ακούω παντού. Είστε πολύ έμπειρος, κύριε Γεωργιάδη, θα ήταν καταστροφικό, λέτε, αν υπάρχει σχέδιο. Με ποια έννοια το λέτε? Θεωρώ αυτό. Θεωρώ τον Κώστα Καραμαλή είναι έξυπνο άνθρωπο, δεν νομίζω να θέλει να καταστραφεί ούτε αυτό, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Δημοκρατία. Άρα δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά. Άρα δηλαδή αποκλείεται εσείς στο κοντινό μέλλον, αν οι συνθήκες το οδηγήσουν εκεί το πράγμα, να υπάρξει αυτό που λέμε μια συνεργασία των δύο μεγάλων κομμάτων σε να, μια... Να συγκυβερνούμε το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουμε τι? Να κάνουμε αποκρατικοποίηση ή να μην κάνουμε? Να μειώσουμε και να πάντα με τις μειώσεις. Γιατί δεν κάνει αποκρατικοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα δεν κάνει. Με το ζόρι και... Δεν ξεπούλησε. Δεν ξεπούλησε τα 14 αεροδρόμια. Τι γελάτε. Δεν ξεπούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ 14 αεροδρόμια για πλάκα, τσάμπα. Τα 14 αεροδρόμια είναι μια ιδιωτικοποίηση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς την έκανε. Ο Αντώνης Σαμαράς πέτυχε ένα εξαιρετικά υψηλό τίμημα. Όταν το πέτυχε αυτό το τίμημα, 1,4 δισεκατομμύρια. Πλάκα, αρχίσαμε τα ανέκδοτα. Αρχίσαμε τα ανέκδοτα, κύριε Γεωργιάδη. 14 αεροδρόμια, 1,2 δις και μας λέτε πάρα πολύ υψηλό τίμημα. Και καλά, την άλλη φορά που θα πάμε να κάνουμε αποκρατικοποίηση θα βάλουμε τον Εμίλιο Λιάτσο διαπραγματεύσει να πάρουμε περισσότερα. Να σας πω κάτι. αν οι επαγγελματίες. Δεσμεύομαι, αν εκλεγώ πρωθυπουργό. Εάν επαγγελματίες. Θα σας αναθέσω αφήστε τις ηρωνίες. Όχι, πραγματικά το δεσμεύομαι. Αφήστε τις ηρωνίες. Θα σας αναθέσω να τιμάτε ανθρώπους. Και να τιμάτε, με μεγάλη και να τιμάτε κύριε Γεωργιάδη, ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται από τα φοιτητικά του χρόνια. Από το πρωί ως το βράδυ για το μεροκάματο. Από τα 15. Έτσι, μακριά από διαπλοκή. Μακριά από γραφεία τύπου. Τι θα πει διαπλοκή. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει διαπλοκή. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όχι, δεν καταλαβαίνω καθόλου. Καταλαβαίνετε απολύτως. Μπορεί να πείτε μερικά ονόματα διαπλεκόμενων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Ποιο εννοείται? Δεν εννοώ για επιχειρηματιών. Και τη διαπλοκή τι είναι, λέει. Διαπλοκή είναι γενικό θέμα, είναι μεταφυσικό. Έχει ονόματα διαπλοκή και γενικό. Πείτε μου μερικά. Βεβαίως έχει ονόματα. Μπορείτε να πείτε μερικά. Βεβαίως έχει. Πείτε μου. Μεγάλοι επιχειρηματίες. Ποιοι, έτσι γενικό ονόματα επώνυμο. Μα εδώ σας έδινε λεφτά η Siemens, κύριε Γεωργιάδη.
Η Siemens, που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο 2 δισεκατομμύρια, έδινε λεφτά στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας. Τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και μιλάτε τώρα ποια είναι η διαπλοκή. Αυτή είναι η διαπλοκή. Όταν λέτε, κύριε Λιάτσο, ότι είστε μακριά από τη διαπλοκή, εννοείται ότι είστε μακριά από τη Siemens. Αυτό μου λέτε. Είμαι μακριά από κάθε τι που έχει σχέση. Από κάθε τι που έχει σχέση με δωροδοκία, χρηματισμό. Επειδή έχω κουραστεί να ακούω συνέχεια γενικά κάτι στα τράπεζα διαπλοκή. Πάλι ο Φλαμπουράρης σήμερα λέει διαπλοκή με κυνηγάει. Σας είπα μόλις. Καλό είναι, αν έχετε να μας πείτε, ποιοι θεωρείτε ότι κάνουν διαπλοκή στην Ελλάδα, ποιοι επιχειρηματίες είναι, με ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, πότε προηγουμένως, να μας πείτε. Να του καταγγείλετε επωνύμως και να το ψάξουμε και κοινοβουλευτικά. Σας έχετε είπα. Να μας πείτε. Είναι κανονικό πράγμα να παίρνει λεφτά, μαύρα λεφτά, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από τη Siemens. Είναι κανονικό. Αυτό δεν είναι διαπλοκή, αυτό είναι μίζα. Δεν είχε μέσα μαζί και πριν η Siemens. Εσείς λέτε, αν η Siemens λάδωσε. Ναι. Είναι και παράνομο και μη κανονικό. Αλλά δεν εννοείται από εμάς τη Siemens, δεν έκανε διαπλοκή φυσικά, η Siemens. Φυσικά και έκανε διαπλοκή. Διαπλοκή εννοείται φυσικά κάτι άλλο. Και έκανε διαπλοκή. Είπατε πριν για κανάλια. Έδινε λεφτά στα μεγάλα κόμματα εξουσίας και έπαιρνε δουλειές. Κύριε Λιάτσο, όταν λέτε τη λέξη διαπλοκή, να μιλήσω κι εγώ. Ποιος εννοείται. Θέλετε να μου αφήσω να μιλήσω. Με ρωτήσατε κάτι. Όνομα, μην το λέμε έτσι γενικό. Δεν μου είπατε γιατί όταν φτάνει η ώρα το όνομα του. Η διαπλοκή λοιπόν είναι η Siemens να δίνει λεφτά στα ταμεία των κομμάτων που κυβερνούσαν, το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Να παίρνει όλες τις δουλειές που ήθελε στην Ελλάδα. Αυτό εννοείται διαπλοκή. Μόνο αυτό. Δεν είναι διαπλοκή αυτό. Αυτό δεν είναι μίζα για μένα. Κοιτάξτε, σας λέει πολλοί κόσμος αυτή. Μόνο διαπλοκή. Δεν είναι διαπλοκή. Άλλη αυτό. Διαπλοκή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Φυσικά και υπάρχει. Ποια? Φυσικά και υπάρχει. Εσείς την αναφέρετε, ποια είναι. Πολύ μεγάλη διαπλοκή. Πείτε μου μερικά ονόματα. Τι να σας πω ονόματα. Ονόματα διαπλεκομένων επιχειρηματιών. Υπάρχει διαπλοκή. Υπάρχει διαπλοκή. Πείτε μου μερικά ονόματα. Όλος ο κόσμος θα ξέρει τα ονόματα. Εσείς πολεμάτε διαπλοκή, τη φοβάστε και δεν λέτε ονόματα. Γιατί δεν τα λέτε. Λοιπόν, σας ανέφερα ένα κραυγαλαίο, κορυφαίο παράδειγμα και γελάτε. Δεν έχει αναφέρατε μία μεγάλη πολιτική. Γελάτε ενώ παραδέχεστε ότι παίρνατε μίζες. Εγώ δεν έχω πάρει μίζες από κανένα. Όχι εσείς προσωπικά. Το κόμμα σας πήρε. Το κόμμα σας πήρε μίζες, κύριε. Δεν λέω ότι είναι αθώα η νέα του αίματο Siemens. Προφανώς καλή επιλογή είχε εκεί και θέλω να μιλήσω. Ας μην μιλάμε λοιπόν. Ας μην μιλάμε λοιπόν όταν παραδέχεστε ότι το κόμμα στο οποίο ανήκετε παίρνει μίζες από τη γερμανική Siemens. Είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Τι είμαι? Ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμά. Είστε δουλεύεις στο Μέγκα, είστε δουλεύεις στο Σταρ. Στο Μέγκα και στο Σταρ. Βεβαίως. Σε δύο τεράστια κανάλια σπουδαίων επιχειρηματιών που έχουν μεγάλη παρέμβαση και σε μεγάλη εφημερίδα του κυρίου Μπόμπολα. Δεν το σκέφτηκα, δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα σε μένα τα παιδιά. Παρακαλώ, τι θέλετε, ξέρετε πώς έφυγα από το Μέγκα. Δεν με νοιάζει. Γνωρίζετε πώς έφυγα από το Μέγκα. Όχι, όταν λέτε πράγματα να τα λέμε όλα. Ναι. Όταν, και θα το απαιτώ από εδώ και μόνο από εσάς, σήμερα άκουγα στη βουλή τον κύριο Φλαμπουράρη, του λέγα εγώ αν έχει το καταθετήριο τα χρήματα που έχει δηλώσει ο συμβόλαιο και λέγε με κυνηγάει διαπλοκή. Ναι. Κυνηγάει διαπλοκή τον έναν, κυνηγάει διαπλοκή τον άλλον. Όταν ρωτάς ποια είναι η διαπλοκή, σου λένε σουξουμούξου. Λοιπόν, άμα θέλετε να βάλετε την διαπλοκή, πείτε μας και ποιοι είναι, να τους βρούμε, να τους καταγγείλουμε. Ακούστε κύριε. Έτσι. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, αφήστε. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Καθόλου δεν συμφωνώ. Εγώ με Αλέξανδρο Λεβέντες δεν πολύ θέλω. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε. Εσείς καταρχάς, εσείς που έχετε ένα, θα έλεγα, έντονο πολιτικό λόγο δημόσιο, δεν μπορείτε να κάνετε υποδείξεις στους δημοσιογράφους πώς θα γίνεται. Δεν λέω ποτέ πράγματα, δεν είμαι πρόθυμος να το φτάσω μέχρι τέλους. Τι εύκολες εξυπνάδες δεν λέω εγώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αυτοπροβληθώ μέσα από την εκπομπή μου. Α, δεν γι' αυτό θέλω, δεν λέτε τα ονόματα. Θέλω... Καταρχάς, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας. Δεν είμαι εισαγγελέας για να πω ονόματα. Εντάξει, εντάξει. Το πώς έφυγα εγώ από το Μέγκα, πιστεύω. Δεν ξέρω πώς έφυγα. Δικό σας θέμα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν παίρνω στα προσωπικά των ανθρώπων. Τότε τι μου λέτε αν δούλεψα στο Μέγκα. Δεν παίρνω στα προσωπικά των ανθρώπων. Γιατί το αναφέρατε. Παρουσιάζουμε όλα τα αγγλικά στην Ελλάδα. Γιατί το αναφέρατε ότι δούλεψα στο Μέγκα. Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί όταν μιλάτε εσεί για διαπλοκή. Φτάστε το λοιπόν εσεί στο τέλο. Όταν μιλάτε εσεί για διαπλοκή που έχετε γυρίσει στα μεγαλύτερα κανάλια της χώρας, πρέπει να έχετε μια γνώση ποιοι είναι αυτοί που κάνουν διαπλοκή. Άρα πρέπει να είστε έτοιμοι να την πείτε και στην τηλεόραση, αφού τη λέτε. Ναι, εγώ ξέρετε. Επάνω την κάνετε μισή, πείτε τη. Εγώ ξέρετε από το Μέγκα, έφυγα και για να το τοποθετήσω καλύτερα, με έφυγαν από το Μέγκα. Καταλάβατε. Συμβαίνει και στις δουλειές καμιά φορά. Συμβαίνει και στις δουλειές. Ωραία. Δεν θέλω να. Είναι μια ιστορία προσωπική, δεν θέλω να απεκτοδώ ούτε σε μένα, ούτε σε έναν εκ των μετόχων. Καταλάβαμε όλοι. Απολύτως καταλάβαμε όλοι. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή. Εσείς παραμένετε σε κόμμα το οποίο παραδεχτήκατε πριν από 5 λεπτά ότι παίρνει μίζες. Δεν είπα ότι παίρνει μίζες. Είπα ότι έχει ευθύνη για τη Siemens. Και η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι είναι η βασική ευθύνη η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος ξέρει τι είπατε. Τώρα, μας είπατε λοιπόν ότι δεν βλέπετε κάτι περίεργο πίσω από την επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τσίπρα. Τον θεωρώ ένα πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο ναι. και θεωρώ ότι αγαπάει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο παντός άλλο. Ένας έξυπνος άνθρωπος που αγαπά τη Νέα Δημοκρατία δεν θα διακινδύνει με την ύπαρξή της έχοντας στενές πολιτικές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο απλά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω δύο μηνύματα. Από τον κύριο Αλέξανδρο Καραντινό. Παρακαλώ πολύ, μεταφέρετε το μήνυμά μου στον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, είσαι Θεός. Όλο το Λονδίνο σε στηρίζει.
Την Κυριακή θα πάμε να σε ψηφίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι μπορείς να φέρεις την αλλαγή στη Νέα Δημοκρατία και στη χώρα και πιστεύουμε ότι μπορείς να τα βάλεις με τα συμφέροντα και να κερδίσεις τον Τσίπρα. Ευχαριστώ με πολύ. Εκτίμηση, Αλέξανδρος Καραντινός. Ο κύριος Τάκης από την Αθήνα λέει, μία εβδομάδα πριν από το κλείσιμο των τραπεζών, ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο Focus ζητούσε από τους Γερμανούς να μην κλείσουν τις τράπεζες για να πέσει ο Τσίπρας. Έτσι λέει. Όχι να μην κλείσουν, να κλείσουν η είδηση. Να κλείσουν οι τράπεζες. Όχι να μην κλείσουν, να κλείσουν οι τράπεζες. Αυτό όλο έχει προκύψει από μία παρερμηνία δηλώσεων που ανέβασε στο περιοδικό Focus. Όταν διαμαρτυρήθηκα στο περιοδικό και του ζήτησα να μου παρουσιάσουν τη μαγνητοφωνημένη ταινία τη συνέντευξή μου, μου ζήτησαν συγγνώμη και άλλαξαν το κείμενο. Αυτό που είχα πει εγώ τότε ήταν στην δημοσιογράφο του Focus, ήταν ότι με ρώτησε αν δεν κλείσει η συμφωνία ο Τσίπρας μέχρι 30 Ιουνίου, βγαίνεται αυτομάτως από το ευρώ. Ναι. Και απαντώ, όχι. Αν δεν κλείσει η συμφωνία μέχρι 30 Ιουνίου, θα κλείσουν οι τράπεζες, θα μπουν capital controls, θα ξεκινήσουμε ξανά τη διαπραγμάτευση, γιατί δεν μπορούμε να βγούμε αυτόματα από το ευρώ. Ναι. Αυτό το πράγμα, τη φράση αν δεν κλείσει η συμφωνία μέχρι 30 Ιουνίου, ξέχασα να το βάλει δημοσιογράφος στην αρχή της πρώτης παραγράφου. Δημιουργήθηκε τότε μια ολόκληρη παρερμηνία μία μέρα πριν το δημοψήφισμα. Ναι. Πήρα τη δημοσιογράφο, μου έστειλε email συγγνώμης, έχω δημοσιεύσει το email της συγγνώμης και στο περιοδικό έγινε διόρθωση. Έλεος. Κάποια στιγμή σταματά και η προπαγάνδα. Εάν σας ενοχλεί, θέλω να σας ρωτήσω. Καταρχήν, έχω πακέτα μηνυμάτων. Αυτό δείχνει ότι έχετε μία δημοφιλία. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι όποιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος μας παρακολουθεί σας συμπαθεί ή συμφωνεί με αυτά που λέτε. Γεγονός όμως είναι, θα κάνω εγώ τη διαπίστωση, ότι προξενείτε ενδιαφέρον. Δηλαδή, είτε αρνητικό είτε θετικό, προξενείται ενδιαφέρον και ο κόσμος σας παρακολουθεί. Λοιπόν, όπως συμβαίνει και με το Λάκη το Λαζόπουλο, αν θέλετε να το μεταφέρουμε και εκεί, αλλά θα πάμε αργότερα, αν έχετε την καλοσύνη. Σας ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι την τελευταία περίοδο του ενός-δύο μηνός ακούστηκε, ακουγότανε περίπου σε καθημερινή βάση ότι ο Κώστας ο Καραμαλής υποστηρίζει τον Βαγγέλη το Μημαράκη? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι ουδέτερος. Πρέπει να είναι ουδέτερος, όπως και ο Κώστας Καραμαλής. Άλλο πρέπει να είναι ουδέτερος και άλλο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι έχετε τόσο ενεργή εμπλακή ο Κώστας Καραμαλής. Ότι μπορεί να συμπαθεί το Βαγγέλη Μημαράκη, είναι τόσο φίλη χρόνια γραμματέας του κόμματος, όταν ήταν πρόεδρος ο Κώστας Καραμαλής κτλ. Προφανώς. Ποιος θα ενισχύσει τον Βαγγέλη Μημαράκη παρά μαζί μου. Ναι. Δεν το θεωρώ αυτό και παράλογο, το θεωρώ και ανθρώπινο. Ναι. Αλλά εμπλοκή διαδικασία του Κώστα Καραμαλή εγώ δεν έχω διαπιστώσει. Δεν έχετε διαπιστώσει εμπλοκή. Έχω στο Skype τον συνάδελφό μου, τον πολύ καλό δημοσιογράφο, ο οποίος ειδικεύεται στα θέματα της οικονομίας, εργάζεται στο news.gr του κυρίου Βαγγελάτου, τον κύριο Θανάση Λιτσογιάννη. Κύριε Λιτσογιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα και στον προσκεκλημένο, στον κύριο Γεωργιάδη. Μπορείτε να υποβάλλετε, κύριε Λιτσογιάννη, στον κύριο Γεωργιάδη το ερώτημά σας. Κοιτάξτε, άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης Σαμαρά. Εγώ θα ήθελα να πω, και φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι για να εκκινήσει η ελληνική οικονομία εκείνο που χρειάζεται και χρειαζόταν, ήταν βαθιές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό, μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, μεταρρυθμίσεις προπαντός στο δημόσιο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δημόσιο είναι και παραμένει μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία. Θα υπενθυμίσω στον κύριο Γεωργιάδη μία δήλωσή του ότι μετά τις ευρωεκλογές η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έκανε καμία μεταρρύθμιση και ο μόνος που προσπάθησε να προωθήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτός βεβαίως το δημόσιο, τη μεταρρύθμισή του δεν κατάφερε να την προωθήσει, να την περάσει. Οπότε, φεύγοντας η κυβέρνηση Σαμαρά, μας άφησε με πολύ λίγες μεταρρυθμίσεις που είχε κάνει στην αρχή και χωρίς εκείνες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα έβγαζαν την οικονομία από... μάλλον θα έβαζαν την οικονομία σε μια κατάσταση επανεκκίνησης. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί πως το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης Σαμαρά ήταν ικανό όχι μόνο να επανεκκίνησει την οικονομία αλλά να διατηρήσει η οικονομία και τη δυναμική της. Γιατί οι ειδικοί λένε χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις για την ελληνική οικονομία ή οποιαδήποτε ανάπτυξη θα ήταν και θα είναι εφόσον δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις
μια αναλαμπή. Και η επιστροφή στο φαύλο παρελθόν και στο βούρκο θα ήταν η πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, εάν ξαναβυθιστούμε στην κρίση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει νομίζω πολιτικό στην Ελλάδα που είναι πιο πολύ υπέρ των μεταρρυθμίσεων από μένα. Όταν έκανα τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην υγεία, δυστυχώς έκανα σχεδόν μόνος μου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάρα πολύ με βοήθησε, προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά που με καθοδήγησε και με τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν επίκουρος. Πλην αυτών, όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και οι περισσότεροι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ήταν αντίθετοι. Τώρα ο κ. Ξανθός στη Βουλή βεβαίως βγαίνει και λέει: τα έχω ανεβάσει το ίδιο με τις σχετικές δηλώσεις, ότι με την απόσταση του χρόνου τώρα βλέπουν ότι αυτά ήταν σωστά, αλλά δεν πειράζει. Πάμε τώρα στην ουσία. Μετά τις ευρωεκλογές υπήρξε μια μεταρρυθμιστική κόπωση. Παρόλο που μετά τις ευρωεκλογές έγινε ο νόμος για τη μικρή ΔΕΗ και έγινε η ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, που δεν είναι καθόλου ίσως σημασία. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Γεωργιάδη, να σας πω όχι κόπωση, μια μεταρρυθμιστική παύση. Εγώ δεν διακόπτω γιατί μου είναι λίγο δύσκολο και λίγο κουρασμένο. Συγγνώμη, και εμένα είναι δύσκολο στο Skype, αλλά τέλος πάντων. Αν θέλετε να ολοκληρώνω, και εγώ δεν έχω αντίρρηση να απαντάω, αλλά πρέπει να ολοκληρώνω. Λοιπόν, ξαναλέω. Αν και μετά τις ευρωεκλογές έγινε η μικρή ΔΕΗ, που ήταν πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση, και έγινε και η ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, θα συμφωνήσω ότι σε σχέση με το παρελθόν υπήρξε ένα φρένο, κυρίως για πολιτικούς λόγους, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Αν είχε εκλεγεί Προέδρος Δημοκρατίας, προφανώς θα είχε ολοκληρώσει ο Σαμαράς μεταρρυθμίσεις. Όμως, είναι πολύ άδικο να λέτε ότι δεν έκανε μεταρρυθμίσεις ο Σαμαράς. Ο πολιτικός κ. Λιτσογιάννη κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα. Ο Σαμαράς παρέλαβε μια Ελλάδα κύριε με. Κύριε Γεωργιάδη, είπα ότι. Πάλι με διακόψατε. Θέλω ένα λεπτό ακόμα να έχει την καλοσύνη. Παρέλαβε τη χώρα με 4.600 μονάδες βάση τα spread και τα έφτασε 420. Άρα οι αγορές εξετίμησαν ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε 10 φορές. Και βεβαίως εκτός από αυτό, αυτό που κυρίως πέτυχε ο Σαμαράς είναι να παραδώσει τον Τσίπρα τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης τη στιγμή που παρέδιδε. Με πρόβλεψη για 2,7% ανάπτυξη το 2015 και 3,5% το 2016. Αυτό το είναι εφαρμοσμένο πράγμα. Είναι πραγματικό. Του το έδωσε στο χέρι, σε σκυτάλι. Τώρα του Τσίπρα του έπεσε σκυτάλι. Και από το 2,7% ανάπτυξη πήγε στο μείον 2,3% ύφεση και βλέπουμε. Αυτό είναι του Τσίπρα ευθύνη, δεν του Σαμαρά ευθύνη. Τώρα, ερώτηση. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερες. Ναι, σε επιτρέπω φυσικά. Βεβαίως, ναι. Ακούστε, για να μην μπλέκουμε με τους αριθμούς αυτούς, γιατί όλοι οι αριθμοί επιδέχονται ερμηνείες διάφορες. Γιατί και εγώ θα σας έλεγα, για παράδειγμα, θέλοντας να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ότι η ανεργία από το 25,1 έφτασε στο 24 στην περίοδο Τσίπρα. Ναι, ναι. Πώς θα μπορούσε κάποιος, τι θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι η κυβέρνηση αυτή πέτυχε πάρα πολλά πράγματα στον τομέα της οικονομίας? Όχι, γιατί αυτό δεν θα είναι το τελικό νούμερο του έτους. Με τη λογική τη δική σας, αυτό είναι το συμπέρασμα. Όχι, δεν θα είναι το τελικό νούμερο του έτους το 24. Κάνετε λάθος. Το τελικό νούμερο του έτους θα είναι πάνω από το 25. Το τρίμηνο είναι 24. 24 είναι το τρίμηνο. Στο σύνολο του έτους θα είναι πάνω από το 25 η ανεργία. Αυτό είναι εντελώς παροδικό. Ακούστε, μειώνεται διαρκώς η ανεργία παρά τα capital controls και παρά τις προβλέψεις των διαφόρων, ειδικό και μη για βαθιά ύφεση κλπ. Μα τι λέτε, δεν βγήκε η Ελστάτ και αναθεώρησε. Δεν βγήκε η Ελστάτ και αναθεώρησε το έλλειμμα του τρίτου τριμήνου από το 0,7 στο 1,1. Δεν αναθεώρηθηκε το έλλειμμα της χώρας. Συγγνώμη, η ύφεση της χώρας από το 0,7 στο 1,1. Θανάση, κάνε ένα τελευταίο ερώτημα για να προχωρήσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πολύ απλό. Ναι. Μιλάτε. Ναι, Εμίλια, δεν σε ακούω καλά. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα για να προχωρήσουμε, Θανάση. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Γεωργιάδη σχετικά με τα γεγονότα, και αφού πω ότι εγώ ειλικρινά τον κύριο Γεωργιάδη ως πολιτική εικόνα το συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί είναι ανατρεπτικός. Είναι διαφορετικός, δεν είναι καθώς πρέπει. Μπορεί να διαφωνούμε στις ιδέες, στις απόψεις, στις εκτιμήσεις, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Και ήθελα να του πω κάτι. Το 1981, όταν ο Μιτεράν ήταν υποψήφιος για τις εκλογές, εμφανιζόταν ως ένας τύπος στην προεκλογική περίοδο, μποέμ, άνετος, με casual ντύσιμο κλπ. Μόλις κέρδισε τις εκλογές, εμφανίστηκε την άλλη μέρα με μια τελείως διαφορετική εικόνα, κουρεμένος διαφορετικά, ένα αυστηρό ύφος, είχε φορέσει το κουστούμι
του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γαλλίας. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι με τις παρεμβάσεις τις τελευταίες με τον Λαζόπουλο και τις σημερινές στη Βουλή ότι υπάρχει περιθώριο να φορέσει το θεσμικό κουστούμι του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας αν εκλεγεί χωρίς να έχει τραυματίσει την εικόνα του. Συγγνώμη, τι είχε σημαίνει στη Βουλή δηλαδή? Καλά, τον Λαζόπουλο το συζητήσουμε μετά, πρώτα τον κύριο Λιάτζο. Ναι. Στη Βουλή τι σας ενόχλησε? Τι το μη θεσμικό έχει η Βουλή? Εμένα με ενόχλησε. Κοιτάξτε, αν θέλετε να σας πω τι με ενοχλεί. Ειλικρινά. Όχι, για τη Βουλή σήμερα, τι το μη θεσμικό σας ενοχλεί? Δεν μπαίνω στην ουσία για τον κύριο Φλαμπουράρη κλπ. Τι σας ενόχλησε? Μπαίνω στο... Δεν σας άκουσα. Τι σας ενόχλησε? Αυτό θα σας πω τώρα. Δεν μπαίνω στην ουσία εάν ο κύριος Φλαμπουράρης... Μισό λεπτό, να τελειώσω. Η ουσία ποια είναι? Ότι οι ενέργειές σας έχουν ως κίνητρο το να βρεθείτε επικοινωνιακά στην πρώτη γραμμή και να απασχολήσετε τα παράθυρα, να απασχολήσετε τα ΜΜΕ, να ακουστείτε πολύ περισσότερο. Και προπαντός να υψώσετε κορώνες ώστε να εμφανιστείτε σαν το μεγάλο αντίπαλο δέος των Τσίπρα σε περίπτωση που εκλεγείτε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εκείνο που διαπιστώνω, υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων ποιος θα είναι ο καλύτερος αντίπαλος και ο πιο σκληρός για τον Τσίπρα. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι ποιος θα τσακώνεται καλύτερα με τον Τσίπρα και όχι πώς θα καταφέρουν οι πολιτικές δυνάμεις να βρουν ένα κοινό τόπο να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Εμάς ο λαός μας ψήφισε για να κάνουμε αντιπολίτευση, να το έχετε καταλάβει. Η δουλειά που μας ανέδωσε... Αλλά έχω την εντύπωση... Ξαναλέω, να ολοκληρώνω. Να ολοκληρώσω, Θανάση, γιατί πρέπει να πάω και εμάς, παρακάτω. Ο ελληνικός... Εμάς ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε να κάνουμε αντιπολίτευση. Τώρα με κατηγορείτε για να καταλάβω για ποιο λόγο. Για το ότι έκανα τη δουλειά μου και ίσκυσα σήμερα στη Βουλή θεσμικότατα αντιπολίτευση τον κύριο Φλαμπουράρη και ο τρόπος που το έκανα και ο τρόπος που δεν μου απάντησε ο κύριος Φλαμπουράρης έπαιξε στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή όταν η Νέα Δημοκρατία δεν ασκεί αντιπολίτευση λέμε είναι ανύπαρκτη η Νέα Δημοκρατία και όταν ασκεί αντιπολίτευση μα γιατί την παίζουν τα δελτία ειδήσεων. Τώρα με συγχωρείτε κύριε Μητσογιάννη, είναι σοβαρή αυτή η κουβέντα που μου κάνετε? Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω. Λοιπόν, γιατί με ρωτάτε, είναι σοβαρή? Δεν είναι σοβαρό αυτό που μου λέτε. Μα καταλάβω την έννοια σας να μην πάω στο Λαζόπουλο. Θανάση... Υπάρχει ένα επιχείρημα που θα απαντήσω μετά. Να μου λέτε να μην κάνω και τη δουλειά μου στη Βουλή. Τότε γιατί με βγάλατε βουλευτή, ρε παιδιά? Για να μην πηγαίνω στη Βουλή, δηλαδή. Εμίλε, επειδή έχει λίγο προσωπικό χαρακτήρα, με ρώτησα αν είναι σοβαρή. Αν είμαι σοβαρό, ουσιαστικά. Εντάξει, νομίζω ότι η δουλειά του βουλευτού είναι να ασκεί έλεγχο στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Α, μάλιστα, σήμερα ίσκυσα έλεγχο στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για τη σημερινή μέρα. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος στα δελτία ειδήσεων. Έπαιξε επιτέλους θέμα του Φλαμπουράρη που τόσους μήνες δεν παίζει καθόλου. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που ο Φλαμπουράρης δεν τόλμησε να μου πει κουβέντα ούτε με απείλησε με δικαστήρια και τέτοια όπως έκανε προ δύο εβδομάδων. Είμαι εξαιρετικά υπεύθυνος που στρίμωξα την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα σήμερα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γι' αυτό με ψήφισαν οι συμπολίτες μου και δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορείτε. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κατηγορώ κανένα, μια κουβέντα θα πω. Ναι, υπάρχει η αντιπολίτευση ουσίας και υπάρχει η αντιπολίτευση του εντυπωσιασμού. Τι κάνατε σήμερα εσείς? Δέχομαι να μην με ψηφίσετε. Κύριε Λιτσογιάννη, δεν θα πάρω την ψήφο στην Κυριακή, θα το αντέξω. Θανάση Λιτσογιάννη. Είμαστε σοβαροί. Η χώρα μας έχει ανάγκη από ουσία, από παρεμβάσεις ουσίας, από προτάσεις και από ή δυνατόν συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ο ένας τον άλλον δεν βγάζει πουθενά. Μπορείτε να συνεννοηθείτε στο μίνιμουμ να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Όχι, με τον Τσίπρα δεν πάσουν εδώ. Αυτό θέλει ο λαός και το δείχνει και στις σφιγμομετρήσεις. Όχι. Μελετήστε ο λαός... και θα δείτε. Κάνετε λάθος. Ο λαός στις εκλογές, του Σεπτεμβρίου... Δείτε και το 31% που δεν απαντάει. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου... Δεσμεύτε το και μην παίρνετε το 19. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου... Ξαναλέω, ήρεμο. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου... Είμαι ήρεμος. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ετέθησαν στον ελληνικό λαό δύο διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Η πρόταση του κυρίου Μεϊμαράκη που έλεγε «Θέλω να κάνουμε συγκυβέρνηση και οικουμενική και μεταξύ μας κλπ.» και η πρόταση του κυρίου Τσίπρα που έλεγε «Θέλω να κυβερνήσω μόνος μου, το πολύ με τον καμένο». Ο ελληνικός λαός προσήλθε στις κάλπες και έβγαλε ένα αποτέλεσμα, μια ετοιμιγωρία.
Η τιμιγορία ήταν να δώσει στον Καμένο αυτό που του, στον Τσίπρα αυτό που του ζήτησε. Δηλαδή, όχι κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ή οικουμενική κυβέρνηση τριών κομμάτων, αλλά τη συγκυβέρνηση με τον Καμένο. Άρα, ναι, ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο, παρά τα όσα ισχυρίζεστε, απάντησε το ακριβώς ανάποδο. Ότι δεν ήθελε κυβέρνηση συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά ήθελε ο Τσίπρας να κυβερνάει και η Νέα Δημοκρατία να αντιπολιτεύεται. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε δημοκράτες, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός μας είπε θα κάνετε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση θα κάνουμε. Τώρα, το ότι έρχεστε εσείς σε μια εκπομπή και διερμηνεύετε τον ελληνικό λαό βάσει μιας δημοσκόπησης και όχι με βάση την κάλπη, κατά τον τρόπο που εσείς νομίζετε πρέπει να κάνετε και αναγορεύετε τον εαυτό σας σε διερμηνευτή του ελληνικού λαού, όπου μόλις πρώτη τριμήνου απήντησε, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι και πολύ κομψό. Κύριε Λιτσογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Θανάση. Μισό λεπτό. Πάλι για μια διαφορά, ακόμα μια φορά, κάνει προσωπικές επιθέσεις. Δεν γίνομαι διερμηνευτής κανενός. Ερμηνεύω και πιάνω τα νοήματα, πιάνω αυτά τα πράγματα που μάλιστα κυκλοφορούν στην κοινωνία. Εάν εσείς, μάλιστα, κύριε Άδωνη, κυκλοφορείτε στα γραφεία... Πώς εξηγείτε τότε ότι ο λαός ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ? Πώς εξηγείτε τότε ότι ο λαός δεν ψήφισε στην κυβέρνηση? Αφήστε και μην διακόπτετε. Αφήστε να τελειώσω. Και την ερμηνεία του αποτελέσματος την κάνετε τέτοια γιατί σας βολεύει αυτή η ερμηνεία. Λοιπόν, με βολεύει το αποτέλεσμα που βγήκε. Δεν με βολεύει καθόλου. Ο λαός δυστυχώς για εσάς προτιμά κυβερνήσεις που θα το βγάλουν από την κρίση. Μάλιστα. Τελεία και πάρα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, Εμίλια, καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργο. Εμείς θα θέλουμε να επιβάλλουμε στον ελληνικό λαό την άποψή μας. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Δηλαδή και εσείς το καταλαβαίνετε, κύριε Λιάτσε, ότι ο λαός ψήφισε το Σεπτέμβριο και δεν ψήφισε στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Έχω πάρα πολλά. Αν δεν έβγαινε αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, ναι, θα είχαμε τουλάχιστον και τρίτο κόμμα στην κυβέρνηση, μπορεί και μεγάλο συνασπισμό. Ο λαός όμως προτίμησε να ψηφίσει Τσίπρα Καμένο. Εμένα δεν με ευχαριστεί ότι ψήφισε έτσι ο λαός, γιατί θεωρώ ότι ο λαός έκανε λάθος. Δεν σημαίνει όμως επειδή εγώ θεωρώ ότι έκανε λάθος ο λαός, ότι εγώ θα απαγορεύσω το λαό να ψηφίσει το που θέλει, όπως έκανε και ο Λιτσογιάννης περίπου προηγουμένως. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί πάρα πολύ από την τελευταία περίοδο, είστε από το πρωί ως το βράδυ. Θα κάνετε υπομονή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι.